Καλησπέρα σας. Έτσι, γιατί το ΚΚΕ πρέπει να πούμε ότι η Λαϊκή Συσπήρωση είχε ανεβάσει τα ποσοστά της σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Ναι, αυτό το βήμα που έγινε την προηγούμενη Κυριακή με την ενίσχυση της Λαϊκής Συσπήρωσης σε όλες τις περιφέρειες και σε αρκετούς δήμους, σήμερα ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο με την εκλογή αγωνιστών δημάρχων και αντίστοιχα των δημοτικών αρχών της Λαϊκής Συσπήρωσης σε Πάτρα, σε Κεσαριανή, σε Πετρούπολη, στο Χαϊδάρι, προφανώς και στον Τύρναβο, έτσι φαίνεται, μαζί με το δήμαρχο της Ικαρίας που εκλέχτηκε από την πρώτη Κυριακή. Και εμείς εκτιμάμε ότι αποτελεί ένα βήμα ενίσχυσης εκείνου του ρεύματος που θα συγκρουστεί με την αντιλαϊκή πολιτική έτσι όπως υλοποιείται και στο επίπεδο των Δήμων και των Περιφερειών. Σίγουρα οι δημοτικές αρχές που εκλέχτηκαν θα είναι στήριγμα πραγματικά του λαού στα δικαιώματά του, κόντρα σε όλες αυτές τις κυβερνητικές κατεύθυνσεις και αυτό το αντιδραστικό, ασφικτικό θεσμικό πλαίσιο που ισχύει αυτή τη στιγμή στην τοπική διοίκηση ως μακρύ χέρι του κράτου. Κυρία Βάγκα, στη Θεσσαλία και στην Αθήνα οι ψηφοφόροι της Λαϊκής Συσπήρωσης ακολούθησαν την οδηγία για λευκό ή αποχή ή άκυρο. Κοιτάξτε να δείτε, ανεξάρτητα το τι ακολουθήθηκε, που μπορούμε να το απαντήσουμε και αυτό, επιβεβαιώνεται η θέση του ΚΚΕ για τον πρώτο και το δεύτερο γύρο με τα ίδια ακριβώς κριτήρια, ότι πρέπει σε αυτές τις μάχες τις εκλογικές να εκφραστεί αυτή η αγωνιστική διεκδίκηση από το κράτος για μέτρα προστασίας του λαού των εργαζομένων της νεολαίας μας σε σύγκρουση με την κυρίαρχη πολιτική που και στο επίπεδο των Δήμων λογαριάζει ως κόστος την αναγκαία κρατική χρηματοδότηση για τις ανάγκες αντιπλημμυρικής, αντισεισμικής προστασίας κτλ. Και με αποκλειστικό κριτήριο τα ωφέλη των επιχειρηματικών ομίλων. Να επαναφέρω την ερώτηση. Θα σας πω. Ναι, ενδεχομένως θα φανεί κιόλας στην καταμέτρηση να μην ήταν όλα λευκό ή άκυρο, αλλά να εκφράστηκαν ενδεχομένως και μια αποχή που δεν λέμε ότι όλοι αυτοί είχαν στηρίξει τη Λαϊκή Συσπήρωση στον πρώτο γύρο. Γιατί ξέρετε, εμείς δεν υιοθετούμε την αποχή, αλλά εκφράστηκε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που ένα μέρος του, κατά τη γνώμη μας, εκφράζει μια διαμαρτυρία απέναντι στις τοπικές αρχές που υλοποιούσαν όλες αυτές τις αντιδραστικές κατευθύνσεις. Εκφράζει, κατά τη γνώμη μας, την απόρριψη της επιλογής του μικρότερου κακού, δηλαδή ανάμεσα σε δύο υποψηφίους που και οι δύο συγκλίνουν επί της ουσίας. Πώς ήρθε η ανατροπή, και ο κύριος Κουρέτας στη Θεσσαλία και ο κύριος Δούκα, ειδικά ο κύριος Δούκα στην Αθήνα, είχαν πολύ μικρότερα ποσοστά και, μεγάλες διαφορές. Οπότε λες ότι το αποτέλεσμα το σημερινό γίνεται μόνο αν προσθεθούν και τα ποσοστά του ΚΚΕ. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε, γιατί μιλάμε και για πολύ μικρότερο ποσοστό συμμετοχής σε σχέση με τον πρώτο γύρο των εκλογών και στο Δήμο της Αθήνας και αντίστοιχα στην περιφέρεια Θεσσαλίας. Από εκεί και πέρα, εμείς καλούμε αυτόν τον κόσμο, με ό,τι επιλογή και αν έκανε, να μετατρέψει αυτή την διαμαρτυρία του σε ουσιαστική συμμετοχή, σε αγωνιστική διεκδίκηση, σε οργάνωση αλληλεγγύης, ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, που το επόμενο χρονικό διάστημα θα πρέπει να δοθούν σκληρές μάχες, σκληροί αγώνες, για να μπορέσουν ουσιαστικά να πάρθουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας των εργαζομένων με τις αποζημιώσεις στους αγροκτοκτηνοτρόφους και όλα τα αναγκαία μέτρα που διεκδικούν σταθερά εκεί οι κάτοικοι της περιοχής. Με αυτή την έννοια. Αλλά η θέση του ΚΚΕ είναι σταθερή. Κατά τη γνώμη μας αναγνωρίστηκε από πολύ ευρύτερο κόσμο και αν θέλετε δεν μπήκε σε αυτή τη λογική είτε των συνδιαλλαγών είτε παζαριών σε επίπεδο κορυφών εννοώ, έτσι. Εμείς απευθυνθήκαμε στον ίδιο το λαό σε όλες αυτές τις περιοχές που ήταν στο δεύτερο γύρο η Λαϊκή Συσπήρωση, γιατί αν θέλετε ζήσαμε και σε άλλους δήμους και στον πρώτο γύρο Νέα Δημοκρατία Πασόκ ή Νέα Δημοκρατία Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ να στηρίζουν τον ίδιο υποψήφιο, π.χ. στο Περιστέρι, αλλά και στο δεύτερο γύρο να βλέπουμε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να στηρίζει τον υποψήφιο στην Πετρούπολη που ήταν αντίπαλος του Βαγγέλη του Σίμου, του υποψήφιου δημάρχου της Λαϊκής Συσπήρωσης, ή αντίστοιχα σε άλλες περιοχές όπως την Κεσαριανή να βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να στηρίζει τον υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στον Ηλία το Σταμέλο,
υπήρχαν και καταγγελίες για το πέραμα. Το οποίο το στήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ στο δεύτερο γύρο. Δεν σας κατάλαβα, συγγνώμη. Τον οποίο κύριο Σταμήλο τον στήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ στο δεύτερο γύρο. Ναι. Λοιπόν, εμείς δεν διεκδικήσαμε, θέλω να σας πω, δεν διεκδικήσαμε μία συμφωνία κορυφής από τα πάνω. Εμείς απευθυνθήκαμε στον κόσμο που συμμετείχε στον πρώτο γύρο, αλλά και σε όλο τους κατοίκους αυτών των 5 δήμων που ήμασταν στο δεύτερο γύρο, για να στηρίξουν με συγκεκριμένα κριτήρια, για να είναι μια πετυχημένη πενταετία διεκδίκησης αγωνιστικής στο πλευρό του λαού, με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες και τα δικαιώματά του. Και πάλι σας λέω, υπάρχουν και άλλοι δήμοι που όλα αυτά δείχνουν ότι, εν πάση περιπτώσει, οι συστάσεις τώρα των κομμάτων για το δεύτερο γύρο και όλα αυτά μου ακούγονται εμένα και λίγο αντιδημοκρατικά. Ο καθένας, ο κάθε άνθρωπος έχει τη συνείδησή του, έχει τη βούλησή του. Η ψήφος είναι μυστική, είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Ο κόσμος ήξερε τι ήθελε να ψηφίσει και όσοι βρήκαν το κουράγιο και πιστεύουν στη δημοκρατία και πήγανε μέχρι την κάλπη και ψηφίσανε, είδαμε τα αποτελέσματα. Οπότε έχουμε μια εικόνα για το τι θέλει ο λαός αυτή απλώς τη στιγμή. Το ΚΚΕ ήταν καθαρό και ενία στήριξε τους συνδυασμούς της λαϊκής εισπύρωσης σε όλες τις περιφέρειες και σε 262 δήμους που κατέβασε ψηφοδέλτιο. Τα παραδείγματα που ανέφερε. Με συγκεκριμένα κριτήρια κτλ. Τα παραδείγματα που ανέφερε η κυρία Βουλευτή εξηγούν με τον καλύτερο τρόπο το ετερόκλητο της εκλογικής βάσης των νικητών της σημερινής βραδιάς. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι ετερόκλητο ή όχι. Σε πάρα πολλούς δήμους, επειδή ήμουνα και μέχρι πρόσφατα εκλεγμένη στο Δημοτικό Συμβούλιο Εγάλεο, πολλές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περνούσαν με τη στήριξη όχι μόνο της διοίκησης που στήριζε η Νέα Δημοκρατία, αλλά και των άλλων συνδυασμών που στήριζε το Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο δανεισμός για να προχωράει, για παράδειγμα, ο αυτοματισμός και ο ηλεκτροφωτισμός, μιλάμε για τεράστια ποσά για να δοθούν σε μεγαλοεργολάβους. Αντίστοιχα, για να προχωρήσουν συγκεκριμένοι σχεδιασμοί με βάση ευρωπαϊκά προγράμματα που δεν αφορούσαν τις ανάγκες του λαού, αλλά την ανάπλαση και το πώς θα μοιραστεί η πίτα αντίστοιχα σε μεγαλοεργολάβους. Δήμος Αθήνας, κατά τη γνώμη μας, είναι ένας από τους κρίσιμους. Ο μεγάλος περίπατος, οι αναπλάσεις, άλλα ζητήματα προχωρήσαν με τις ψήφους και του απερχόμενου Δημήτρη. Μόλις ολοκληρώσετε αυτή σας σκέψη, με αυτό να ολοκληρώσουμε. Και του κυρίου Πασόκ, αντίστοιχα του συνδυασμού του Πασόκ. Γι' αυτό λέμε ότι το επόμενο διάστημα μπορεί να αξιοποιηθεί αυτό το βήμα συμπόρευσης, εν πάση περιπτώσει, για να δυναμώσει η αγωνιστική διεκδίκηση με κριτήριο τις σύγχρονες ανάγκες, σε σύγκρουση με την πολιτική που υλοποιείται κυβέρνηση, περιφέρειες, Δήμου και λογαριάζει με το κόστος όφελος στις ανάγκες του λαού, των εργαζομένων της νεολαίας. Είσαστε σαφής, κυρία Βιβί Δάγκα, βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.